Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Σας καλημερίζουμε και σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Είναι Κυριακή 18 Ιουνίου, όταν βάλει διπλό μπροστά, λέγανε οι παλιοί, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Ένας Ιούνιος με πάρα πολύ βροχή, με πάρα πολλά προβλήματα. Από την Τρίτη και μετά ξανάρχεται πάλι το καλοκαίρι και μετά θα ξανάρθει το φθινόπωρο σε 4 μέρες. Ο Έρασμος, ο Λεόντιος γιορτάζουν σήμερα και γιορτάζουν όλοι οι πατεράδες. Λοιπόν, η γιορτή του πατέρα σήμερα, για να δούμε τι θα φέρει αυτή η γιορτή. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Τι βροχή ήταν αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας? Μιλάμε για δυνατή βροχή με πάρα πολύ αέρα και βέβαια χαλάζει σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Γι' αυτό και σήμερα άπειρη προσοχή. Λοιπόν, 5,2 ρίχτερ στην Λέσβο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας μετασεισμός που, όπως λένε οι σεισμολόγοι, βάζει αρκετά πράγματα στη θέση τους, γιατί τον περίμεναν και βέβαια έχουμε εβδομάδα εξελίξεων. Όμως, έχουμε σεισμό στις συντάξεις, φίλες και φίλοι. Ζητούν πίσω λεφτά. Έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το θέμα αυτό. Νέο σοκ στους συνταξιούχους. Τους ζητούν πίσω λεφτά. Γιατί όσες επικουρικές βγήκαν μετά την 1η-1η του 2015, βγήκανε λάθος. Λάθη επί λαθών. Και τους ζητάνε πίσω λεφτά. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει συμβεί με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Να εξηγούμαστε. Ανασφάλιστο αυτοκίνητο, κινητή νεκροφόρα. Πρώτον. Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι έχουν ανασφάλιστο αυτοκίνητο, ναι, να τους στείλετε να πληρώσουν κλπ. Όμως, υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν αποσυρθεί και τους ζητάτε τι, να πληρώσουν. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία είναι παλιοσίδερα πλέον. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν σε ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Γίνεται ένας κακός χαμός. Να σας πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην καθημερινότητα. Να σας πω ότι έχουμε τα οικογενειακά επιδόματα 30 Ιουνίου και επίσης 30 Ιουνίου θα πληρωθείτε το επίδομα θέρμανσης. Να σας πω ότι γίνεται της κακομοίρας με το ΕΚΑΣ και όλα αυτά τα οποία έρχονται με τον ΕΦΚΑ και βέβαια να σας πω ότι δασικοί χάρτες 45 μέρες ακόμη, 40 μέρες ακόμη και ενστάσεις 23 εβδόμου για τα αθαίρετα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν τη δική τους σημειολογία. Καλά, για τη συμφωνία δεν γεννάται λόγος. Όλοι πανηγυρίζουν, όλοι λένε ότι έχουμε πετύχει ότι το καλύτερο. Οι άλλοι λένε ότι έχουμε πετύχει τα χειρότερα. Είμαστε εδώ όμως για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Πάντως, ένα είναι το ζητούμενο, ότι για μια ακόμη φορά θα πληρωθούν μέτρα. 300 με 600.000 φορολογικές δηλώσεις έχουν εξαφανιστεί, γιατί δεν πηγαίνουν να καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις και πάμε στον καιρό. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα, να δούμε τι μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα. Μας δίνει βροχές, προσέξτε, δίνει ένα, αν θέλετε, εδώ, από Πελοπόννησο, Στερεά, Μακεδονία και Θράκη, δίνει βροχές και καλυτερεύει κάπως ο καιρός προς Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο με παροδική βροχή στοιχείο. 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 μποφόρ στο Ιόνιο, γερή κατεβασιά, 6 και 4 πρώτα λεπτά, πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά τα γεγονότα.